τα τελευταία 35-40 χρόνια στην ελληνική πολιτική ζωή. Τα τελευταία 4 χρόνια συνεργάζομαι, κύριε. Για λόγους συγκεκριμένους, κύριε Κούτρα, έχει κλείσει αυτή η παρένθεση. Άρα σας χωρίζει αμέσως. Να σας πω και κάτι ακόμα, λοιπόν. Εμείς και πριν τις τελευταίες εκλογές κάναμε μια ανοιχτή πρόσκληση και προς τον κύριο Τσίπρα και προς τον κύριο Μεϊμαράκη για να συμπορευτούμε βγάζοντας τη χώρα από τα μνημόνια. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν δεν θα παντρευόμασταν κανέναν. Αυτό το οποίο θέλαμε είναι να συμμαχήσουν όλες οι δυνάμεις, οι προοδευτικές της χώρας για να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις. Επομένως σήμερα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τις διαφορές τις πολιτικές και τις ιδεολογικές είναι σαφή. Είναι συγκεκριμένη η οικογένεια στην οποία ανήκει ευρωπαϊκά ο κύριος Μητσοτάκης, είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και αυτό το οποίο εκφράζει όσον αφορά την οικονομία, το κοινωνικό κράτος, τις αλλαγές, και είναι συγκεκριμένη η οικογένεια στην οποία ανήκει το ΠΑΣΟΚ. Άρα είχε δίκιο ο κύριος Τσίπρας όταν μιλούσε για τερατογένεση στη συνεργασία ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να μιλάει για τερατογένεση. Δηλαδή ότι ήσασταν μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη και ο κύριος Γρηγορακός ήταν υφυπουργός του κύριου Μητσοτάκη. Ή αναπληρωτής υπουργός, πριν ένα χρόνο. Αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος όμως ότι και κατά τη διάρκεια της υπουργίας του κύριου Μητσοτάκη υπήρχαν πολλές διαφωνίες. Όπως για παράδειγμα για το ζήτημα του κατώτατου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων. Ναι. Όταν τότε επανειλημμένος στο ΠΑΣΟΚ είχε βάλει ζητήματα. Να μην ξεχνάμε επίσης τις δηλώσεις που είχε κάνει επανειλημμένος και ο κύριος Λοβέρδος, ότι υπήρχε μια συγκεκριμένη αντίληψη του κυρίου Μητσοτάκη και γύρω από απολύσεις. Δηλαδή, δεν σας πιέζει καθόλου η εκλογή του κ. Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά το χώρο του κέντρου, κ. Χριστίδη? Εμείς έχουμε ένα σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός αυτός εξελίσσεται. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε. Αύριο σας χωρίζει με την Νέα Δημοκρατία. Έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές. Έχουμε ριζικές αλλαγές. Ήταν συγκεκριμένη η φράση της κυρίας Γεννηματά και αυτή η φράση συζητήθηκε. Κύριε Κούτρα. Επικοινωνιακά δεν ήταν πολύ καλή η φράση της. Σας χωρίζει άβυσος με το Μητσοτάκη? Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω επικοινωνιακά τι θεωρείται καλή ή κακή καλή φράση. Θεωρείται για το πολιτικό Θέλω σύστημα να σας μια πω δήλωση η οποία αναπαράγεται. Πολιτικά με την οικογένεια της δεξιάς στη χώρα και στην Ευρώπη μας χωρίζουν τεράστιες αποστάσεις. Αν αυτό εσείς το χαρακτηρίζετε άβυσο ή κάποιος άλλος το χαρακτηρίζει άβυσο, δεν είναι αυτό το μείζον. Μας χωρίζουν τεράστιες αλλαγές, τεράστιες διαφορές. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το ξεχνάμε. Επομένως, το μείζον θέμα είναι να δούμε τι θα προτείνει η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά το κοινωνικό κράτος, όσον αφορά το ασφαλιστικό, όσον αφορά τις κρίσιμες αλλαγές και τις κρίσιμες μεταρρυθμίσεις. Η κυβέρνηση υπάρχει περίπτωση να στηρίξετε, κύριε Χριστίδη, ως ΠΑΣΟΚ? Σε κάποια θέματα, ας πούμε στο ασφαλιστικό. Έχουμε πει και έχουμε δείξει επανειλημμένως κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους ότι ό,τι θεωρούμε σημαντικό και ουσιαστικό το στηρίζουμε. Πάντα με τις δικές μας προτάσεις. Είστε πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ ή πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία? Λοιπόν, είμαστε πιο κοντά στην αυτόνομη δικιά μας πορεία, με συγκεκριμένη τοποθέτηση στην οικογένεια της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Αυτός είναι ο χώρος μας, έχουμε αυτόνομο λόγο, αυτοδύναμο ρόλο και αυτόν θα διεκδικήσουμε. Δεν θα γίνουμε ουρά κανενός, δεν θα γίνουμε δορυφόρος κανενός, δεν θα παίξουμε σε ένα δίπολο το οποίο θέλουν κάποιοι να δημιουργήσουν. Μαζί με τη Δημάρ, έτσι. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Μαζί με τη Δημάρ, μαζί με τις κινήσεις πολιτών και επιτρέψτε να σας πω και μαζί με πολύ κόσμο ακόμα, ο οποίος από εδώ και μπρος θα αρχίσει. Θα δούμε καινούριο κόμμα, κύριε Χριστίδη. Θα δείτε σημαντικές πρωτοβουλίες από την κυρία Γεννηματά, τις έχει εξαγγείλει και η ίδια. Το ΠΑΣΟΚ τελειώνει ως οργανισμός? Με είχατε ξαναρωτήσει και την προηγούμενη φορά. Θα συνεχίσουμε. Δεν τελειώνει το ΠΑΣΟΚ ως οργανισμός. Συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ ως οργανισμός, όπως υπάρχει σεβασμός στην αυτοτέλεια όλων των υπολείπων κομμάτων και των προσωπικότητων που θα κάνουμε πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ.